Πάμε να δούμε μια συνταγή για να φτιάξουμε ένα ρόφημα αντιοξειδωτικό που θα μας βοηθήσει να χάσουμε και πιο εύκολα βάρος, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε το παραδοσιακό αφέψιμα για αδυνάτισμα, το οποίο περιέχει βασικόμηλο, τσουκνίδα, μάραθο, λουίζα και χαμομήλι. Με αυτό θα χρειαστούμε και λίγο λεμονάκι και μια ρίζα τζίντζερ. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάχνουμε. Μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα σαν αυτούς που είναι στο MasterChef, αλλά κάτι κάνουμε. Κόβουμε 8 φετούλες τζίντζερ και τις βάζουμε στην κανάτα μας. Στη συνέχεια κόβουμε και 2 φέτες λεμόνι. Τις βάζουμε στην κανατούλα μας και αυτές. Προσθέτουμε από πάνω ειδικό σκουδοτήρι και ανοίγουμε το ρόφημα για αδυνάτισμα. Θα ετοιμάσουμε ένα ουσιαστικό ρόφημα αδυνατίσματος για 2 ποτήρια. Προσθέτουμε επίσης 2 κουταλιές της σούπας από το ρόφημα της δίαιτας κρέμπης, λίτσα. Βγάζει το λεμονάκι της. Και έχουμε θερμάνει το νερό στους 50 βαθμούς Κελσίου. Αδειάζουμε το νεράκι. Το αφήνουμε στην άκρη για ένα τέταρτο μέχρι να βγάλουμε τα βότανα της ουσίας τους. Αφού έχει έρθει το έγχυμά μας σε θερμοκρασία δωματίου, τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το δροσιστικό ρόφημα αδυνατίσματός μας. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο για 2-24 ώρα. Προσθέτουμε παγάκια σε ένα ποτήρι. Επειδή έχω ακούσει ότι η ρίγανη βοηθάει και στην κυταρίτιδα, θα βάλω και μία σταγόνα εθέρεου έλαιου ρίγανης πάνω στα παγάκια. Το δροσιστικό ρόφημά μας είναι έτοιμο. Μπορείς επίσης να προσθέσεις είτε 2-3 σταγόνες εθέρεου έλαιου λεμονιού, είτε 2-3 σταγόνες εθέρεου έλαιου μέντας ιδιώσμου, για να σου φέρουν και λίγο πιο ολοκληρινή αίσθηση. Γεια σου!